Κύριε Γλανάκη, ποια είναι τα τρέχοντα ζητήματα για την περιοχή του Πάνω Μαραμπέλου και τη τοπική πρωτεύουσα του Δήμου Νικολάου του Νεάπολη? Είναι πολλά βέβαια, αλλά θα σου πω από τα μερικά που έχουμε ξεκινήσει. Καταρχήν ξεκίνησαμε το σχέδιο πόλης, τη Γάμα Ζώνη. Πίσω από την ΙΔΕΗ, όλο αυτό το κομμάτι καταφέραμε να το ανοίξουμε, περίπου 1200 μέτρα, είναι η Γάμα Ζώνη. Είναι που εξέταση στην πολεοδομία, κοιτάζομαι τις ιδιοκτήτες να ειδοποιηθούν, όσοι είναι πληρωμένοι, όσοι απληρώτοι, μήπως θα καταφέρουμε και πιστεύω να το ανοίξουμε. Το άλλο ζήτημα είναι το φράρο. Εβάλαμε αρχή να το καθαρίσουμε λίγο, εδώ στο ΕΠΑΛ μπροστά που δημιουργείται πρόβλημα με τα αυτοκίνητα, με τη στέγαση που έχει γίνει εκεί πέρα και πολλά τα αυτοκίνητα. Και θα συνεχίσουμε μετά που θα έρθουν τα μηχανήματα, θα καθίσουν εδώ να το τελειώσουμε αυτό το κομμάτι μέχρι την είσοδο που πάει στο φράρο. Είχα συνάντηση με τον κύριο Μανούσο, τον παιδιαδίτη, που είναι αρμόδιος. Είναι πολύ ευχαριστημένος να δούμε τι θα κάνουμε την αξιοποίηση εκεί πέρα. Το άλλο είναι που είχα μια συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη, να δούμε με τη μελέτη αυτή του δρόμου που πάει στα Νοφαλιά, Φινοκαλιά, που ασυνά το καλοκαίρι θα είναι πρόνοιμα έτσι, οι τουρίστες. Και να κάνει ζήξα να περνούν τις λακκούβες. Μου είπε βέβαια, αφού το ζήτησα, θα μου δώσει 4 αυτοκίνητα ασφαλτικό, με την προϋπόθεση ότι θα το στρώσουμε εμείς με τα μηχανήματα του Δήμου, έστω έτσι προς τα ένα κομμάτια που είναι τα επικίνδυνα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ας συναντηθώ και με τον Δήμαρχο, να δούμε πού γίνεται αυτή η μελέτη. Θα φτιαχτεί όλος, δεν θα φτιαχτεί, να ξέρουμε και πού βαδίζουμε. Κύριε Γαλανάκη, διανύουμε ένα χειμώνα όχι ιδιαίτερα βαρύ. Τα νερά που έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα, ναι, μεν είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Με τα ρέματα στην Νεάπολη και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα? Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά μια και είχα συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη, του ζήτησα, αλλά θα συνεχθώ και με την κοινότητα βουλισμένη, όλο αυτό το ρέμα να γίνει μια σωστή παρέμβαση, γιατί εντάξει, θέλει ένα βάθεμα καλό, γιατί σε ορισμένα σημεία πάει σε ιδιοκτησίες ξένες, δηλαδή φεύγει το ποτάμι και είναι επικίνδυνο αν βγάλει παραπάνω νερό. Λέμε τώρα μια σχετική καλή βροχόπτωση. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχουν ζητήματα. Όχι, προς το παρόν είναι εντάξει όλα. Α, και με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη του ζήτησα να κάνουμε μια αναβάθμιση στον περιφερειακό δρόμο. Αν καταφέρει και κάνει ο Δήμος τη μελέτη, να τη φτιάξουμε. Εγώ έχω κάνει μια προεργασία. Τι θέλουμε? Να γύρω στα 50.000 πιστεύω ότι θα πιάσει μια νησίδα εκεί στο οικοτροφείο, ένα roundabout εκεί στο Χαλκιαδάκι και τη διαγράμμιση. Και στη μέση, αν καταφέρουμε μια σωστή μελέτη, και φτάνει τα λεφτά, βάλουμε τα μάτια γάτα αυτά που τη νύχτα. Ναι. Αν τα καταφέρουμε, προχωράμε πάντως.